Όπως είπα στο ημίχρονο, το παιχνίδι δεν τελειώσει ποτέ στο δεύτερο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο. Τελειώνει πάντα το τέλος. Το έχουμε ξανακάνει, το κάνουμε συνέχεια. Αυτό είναι το DNA της ομάδας. Δεν παρατάμε το παιχνίδι. Καταφέραμε και γυρίσαμε μια διαφορά, νομίζω, 13 πρώτων. Απέναντι σε μια τρομερή ομάδα με τρομερό προπονητή και τρομερούς παίχτες. Νίκη αυτή μαζί είναι μεγαλύτερη αξία γιατί το κάναμε απέναντι στην ΑΕΚ. Και δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, δηλαδή φτάσαμε μέχρι το τέλος του δρόμου αποκλείοντας τις πρώτες τέσσερις ομάδες. Το ΑΠΟΕΛ, την Ανόρθωση, την ΑΕΚ σήμερα, νομίζω ότι τα παιδιά αξίζουν το κύπελο αυτό 100%. Πού πιστεύετε ότι κρίθηκε ο σημερινός τελικός? Το ότι δεν σταμάτησαν να πιστεύουν τα παιδιά ποτέ ότι θα κερδίσουμε το κύπελο. Νομίζω ότι όπως προηγουμένως αυτοί παίζουν. Εμείς απλά δίνουμε οδηγίες. Το ταλέντο τους είναι εκεί πέρα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Νομίζω ότι ένα τέτοιο παιχνίδι είναι κρίμα που δεν ήταν μόνο τόσο λίγα άτομα. Θα πρέπει να μεθυμίσουν, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Να είναι το γήπεδο γεμάτο, είναι γιορτή. Και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε στο αυτές οι γιορτές να γίνουν πραγματικά γιορτές και όχι απλά και να μένουν μόνο στα λόγια. Και πάλι συγχαρητήρια στην ομάδα μου, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ γιατί πραγματικά έπαιξε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Αυτό, πού άλλο.